επηρεάστηκαν οι Έλληνες νησιώτες από τον υπερτουρισμό στους τόπους κατοικίας τους? Μήπως η υπερανάπτυξη καταστρέφει τα νησιά μας? Μήπως τα νησιά έχουν φτάσει στα ωριά τους? Μήπως το κίνημα της πετσέτας έβγαλε δημάρχους στα πιο τουριστικά νησιά της Ελλάδας? Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Πάρος. Ο δήμος της αλλάζει χέρια. Παρακολουθήστε. Ο νέος δήμαρχος Πάρου ακούει στο όνομα Κώστας Μπιζάς ή Μπίζας, δεν είμαι σίγουρη, θα τον ρωτήσουμε τώρα, και εκλέχθηκε Μπιζάς, νομίζω ότι είναι το σωστό, και εκλέχθηκε με 51,64%. Μπιζάς. Σωστά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Ευχαριστώ την εταιρεία και για την δυνατότητα που μου δίνει να μιλήσω μαζί σας. Και όπως και στους τηλεθεατές σας, να πω την καλησπέρα μου από την Πάρο, την οποία ιδιαίτερα οι Θεσσαλονικείς, οι προλαδίτες, την τιμούν κάθε χρόνο. Λοιπόν. Μια διαχρονική σχέση αγάπη. Το ξέρετε αυτό που λέμε στην Πάρο, θα σαρπάρω, έτσι. Των Βορειοαλλαδιτών, πράγματι. Λοιπόν, γιατί εκλεγήκατε, πιστεύετε? Εκλεγήκαμε διότι υπήρχε μια ανάγκη για αλλαγή στην αυτοδιοίκηση του Δήμου Πάρου. Mm-hmm. Η μη δημοτική αρχή, η επερχόμενη δημοτική αρχή, μετά από 9 χρόνια, άφησε ένα λιθαράκι. Εμείς δεν ταινίζουμε το έργο της. Όμως υπάρχουν αυξημένα ζητήματα και προβλήματα τόσο στην καθημερινότητα, αλλά όσο αφορά και τα μεγάλα έργα υποδομών και προοπτικής που έχει ανάγκη το νησί μας. Ναι. Μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για το νησί. Είχε δείξει ότι ήταν προσφέρει το προσέφερε και υπήρχε έντονη ανάγκη αυτής της αλλαγής. Εμείς καταφέραμε να φτιάξουμε ένα ενωτικό σχήμα ανεξάρτητο με φρέσκες άτομα, με νέα άτομα και με έμπειρους διοικητικούς. Εντάξει, να σας πω κάτι, κύριε Μπιζά, τώρα μεταξύ μας. Πείσα από το γλυκό σώμα ότι μπορούμε να νικήσουμε καλύτερα. Με ακούτε? Ωραία. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι τα ίδια λέτε, είτε έχετε εκλεγεί είτε όχι, ότι κάνατε μια φρέσκια ομάδα κτλ. Το ακούω ότι λέτε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή. Εγώ θέλω να ακούσω την άποψή σας. Εμάς είναι φρέσκια γιατί είναι πρώτη φορά, είναι καινούργια ομάδα, δεν ξέρω τι είναι εκλογές. Αφήστε με λίγο να σας ρωτήσω δύο-τρία πράγματα πολύ σύντομα. Μαζικός τουρισμός, είστε υπέρ ή κατά? Προφανώς είμαστε κατά. Τι θα κάνετε είμαστε γι' αυτό, κατά. Γιατί στην Πάρο, θα σας πω, ήρθα πρόσφατα, χαμός γινόταν. Πάρα πολύ κόσμο είχε. Δημοτική παράταξη είμαστε κατά αυτό, νομίζω ότι ρωτάτε. Ναι, καταλαβαίνω. Προφανώς, αλλά τι θα κάνετε έτσι, τώρα για να εξορθολογήσετε λίγο το θέμα? Αναγνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης και του νησιού μας, αλλά και όλης της Ελλάδος. Δυστυχώς υπάρχει μια μονοκαλλιέργεια, ειδικά για τα νησιά μας. Mm-hmm. Όμως, όταν λέμε ότι είμαστε υπέρ του βιώσιμου τουρισμού, πρέπει να το αποδεικνύουμε με πράξεις. Άρα, υπάρχει πρόθεση από τη δημοτική μας αρχή να πάρει μέτρα, να δράσει με στοχευμένες ενέργειες και αποφάσεις, ώστε να μπορέσουμε να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, να την επεκτείνουμε, ώστε ο επισκέπτης όταν θα έρθει στο νησί μας να απολαμβάνει ποιοτικές και ανθρώπινες φιλόξενες υπηρεσίες. Το να συσσωρεύονται Ιούλιο και Αύγουστο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και να μην φεύγουν ευχαριστημένοι, διότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο του τουρισμού, έτσι, δημιουργεί άσχημες εικόνες και εντυπώσεις. Οπότε οφείλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, που είναι βασικά η καθημερινότητα, εκεί να προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για να μπορέσουμε για πολλά χρόνια ακόμα αυτό που πουλάμε, δηλαδή το τουριστικό προϊόν, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών μας. Κύριε Μπιζά, από το νησί σας, για πολλά χρόνια ακόμα. Τέλεια. Από το νησί σας ξεκίνησε και το κίνημα της πετσέτας. Θα το γνωρίζετε κι εσείς. Θέλω να μου πείτε πώς είστε απέναντι σε αυτό, πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό. Είναι κίνηση πολιτών για ελεύθερες παραλίες, έτσι το ονόμασαν.
Εγώ το λέω κίνημα τη πετσέτα, γιατί για να καταλαβαίνει και ο κόσμο, καταλαβαίνω ότι το σωστό είναι αυτό. Απλά θέλω να πω ότι οι συμπολίτε μου που συμμετείχαν δεν το θέλουν αυτό. Γι' αυτό εγώ μεταφέρω ακριβώ πώ ήταν. Προέκυψε κάποια στιγμή αρχέ Ιουνίου αυτή η κίνηση, διότι υπήρξαν φαινόμενα, υπήρξαν αποφάσει του Συμβουλίου που έλεγαν ότι την ΑΒΓ παραλία, σε αυτή την παραλία ενοικιάζουμε το 50% όπω λέει ο νόμο, το 30%. Και υπήρξαν φαινόμενα και πέρυσι που είχαν εγκαταληφθεί παραλίες στο 100%. Οπότε υπήρξε μια αγανάκτηση του κόσμου και εκ των επισκεπτών, οι οποίοι είχαν δυσαρεστηθεί, είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με αυτό το φαινόμενο. Δεν είμαστε ως δημοτική παράταξη απέναντι στην υγιή επιχειρηματικότητα, μάλιστα θα την υποστηρίξουμε στεναρά, γιατί ξαναλέω αυτός ο βασικός πυλώνας μας. Όμως θέλουμε και τους επιχειρηματίες, σε οποιοδήποτε τομέα και κλάδο, να σέβονται τους κανόνες που υπάρχουν. Για την αλόγιστη και στοιχεία ανάπτυξη τώρα, τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν σε μεγάλα νησιά όπως είναι η Σαντορίνη ή η Μύκονος. Και θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με την Πάρο. Πανέμορφο επίσης το νησί, οι δύο οικισμοί σας. Ναι. Ναι, προφανώς όπως λέτε και εσείς, και η Πάρος μετά από αυτά τα δύο νησιά, τη Μύκονο και Σαντορίνη, παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον για οικιστική δράση και ανάπτυξη. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον πολλών επενδυτών που θέλουν να κατασκευάσουν εδώ πέρα κατοικίες, βίλες, κτλ. Ναι, θα βάλετε κάποιο φρένο από σε όλο αυτό. Αρχές του 23, από αρχές του 23 υπάρχει πολυδομία και στην Πάρο, και στο Δήμο Πάρου. Ναι. Οπότε προφανώς πρέπει οι άδειες που γίνονται να ελέγχονται. Αφετέρου δε, ως παράταξη, έχουμε πάρει και μια θέση. Μια θέση που αποδεικνύει την απόφασή μας να σταθούμε υπέρ της επιχειρηματικότητας και της ιδιωσιμότητας. Έχουμε πει όχι, όχι στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, δηλαδή σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή το νησί μας δεν μπορεί να αντέξει μονάδες τουριστικές χιλίων πληνών και δύο τεραπληνών, που σε άλλα μέρη, σε άλλα μεγάλα νησιά, όπως την Κυρώβα, την Κρήτη, όλα θα φωνεί. Όμως το νησί μας δεν τα αντέχει. Δηλαδή όταν δεν επισκέπτεστε και εσείς προφανώς και βλέπετε τους δρόμους γεμάτους, βλέπετε τα σκουπίδια χωρίς ικανοποιητική αντιμετώπιση, αν φτιάξουμε τέτοιες δράσεις μονάδες, πώς θα τα αποκριθούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας τόσο αργά. Συγχαρητήρια ξανά για την εκλογή σας και εύχομαι να κάνετε δουλειά. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.